έχω ευχάριστα νέα να σας πω. Στην ιερή αγκαλιά του Αγιορείτικου Μοναστηριού κατοικεί ένας ευσεβής μοναχός, με την καρδιά του γεμάτη από ένα θείο φως και ένα μήνυμα ελπίδας. Μέσα από την ακλόνητη αφοσίωση και το πνευματικό του ταξίδι, αυτός ο ταπεινός μοναχός έλαβε μια αποκάλυψη, ένα όραμα ενός κόσμου που μεταμορφώνεται από την αγάπη και τη σταδιακή υποχώρηση του κακού. Με μια καρδιά γεμάτη χαρά και προσμονή, ο αθωνίτης μοναχός βγήκε από το απομονωμένο κελί του, ανυπόμονος να μοιραστεί τα καλά νέα που του εμπιστεύτηκαν. Μιλώντας με φωνή γεμάτη δέος και ευγνωμοσύνη, απευθύνθηκε στους πιστούς, έτοιμος να αποκαλύψει το αξιοσημείωτο όραμα που είχε δει. Αγαπητοί αδελφοί, έχω ευλογηθεί με εξαιρετικά νέα που πρέπει να μοιραστώ μαζί σας, ξεκίνησε ο αθωνίτης μοναχός, με τα μάτια του να λάμπουν από μια λάμψη ουράνιας ακτινοβολίας. Στο πνευματικό μου ταξίδι, είδα έναν κόσμο όπου η αγάπη ενώνει τις καρδιές και η λαβή του κακού υποχωρεί. Μίλησε για έναν κόσμο όπου τα εμπόδια του μίσους και της διαίρεσης καταραίουν και η συμπόνια ρέει ελεύθερα ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους. Σε αυτό το όραμα, είδε τα έθνη να παραμερίζουν τις διαφορές τους και τα άτομα να αγκαλιάζουν το ένα το άλλο με γνήσια αγάπη και κατανόηση. Ήταν μια ματιά σε ένα μέλλον όπου η ενότητα και η αρμονία υπερισχύουν των συγκρούσεων και της διχόνοιας. Με ακλόνητη πίστη, ο Αγιορείτης μοναχός τόνισε τη μεταμορφωτική δύναμη της αγάπης σε αυτό το όραμα. Μίλησε για τον βαθύ αντίκτυπο που μπορούν να έχουν οι πράξεις καλοσύνης, συγχώρεσης και ανιδιοτέλειας στον κόσμο γύρω μας. Μέσα από αυτές τις πράξεις αγάπης, το κακό χάνει τη δύναμή του και το φως της καλοσύνης λάμπει όλο και πιο έντονα. Ο Αγιορείτης μοναχός υπενθύμησε στους πιστούς τις διδασκαλίες του Χριστού, τονίζοντας τη σημασία της αγάπης ως ακρογωνιαίου λίθου της πίστης μας. Τους προτρέπει να καλλιεργούν την αγάπη στις καρδιές τους, να επεκτείνουν τη συμπόνια και τη συγχώρεση σε όλους και να προσπαθούν για την ενότητα στις σχέσεις τους. Αναγνωρίζοντας την τρέχουσα κατάσταση του κόσμου, ο Αγιορείτης μοναχός ενθάρρυνε τους πιστούς να μην χάνουν την ελπίδα. Τους διαβεβαίωσε ότι το όραμα που είδε δεν ήταν ένα μακρινό όνειρο, αλλά μια απτή πραγματικότητα που μπορεί να επιτευχθεί με τις συλλογικές μας προσπάθειες. Κάλεσε τους πιστούς να γίνουν φορείς της αλλαγής, να διαδίδουν την αγάπη και την καλοσύνη, όπου κι αν πηγαίνουν και να εργάζονται ενεργά για την υποχώρηση του κακού ανάμεσά μας. Κλείνοντας τα λόγια του, ο αθωνίτης μοναχός κάλεσε για σταθερότητα στην πίστη και συνεχή προσευχή. Υπενθύμησε στους πιστούς ότι το ταξίδι προς έναν κόσμο γεμάτο αγάπη και την υποχώρηση του κακού απαιτεί υπομονή, επιμονή και ακλόνητη εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Ας αγκαλιάσουμε τα καλά νέα που μοιράστηκε ο Αγιορείτης μοναχός ως κάλεσμα για δράση. Ας προσπαθήσουμε, με κάθε ίνα της ύπαρξής μας, να ενσαρκώσουμε τη μεταμορφωτική δύναμη της αγάπης στη ζωή μας. Μέσα από τις πράξεις μας, ας συμβάλλουμε στην πραγματοποίηση ενός κόσμου όπου η αγάπη κυριαρχεί και το κακό υποχωρεί, αντανακλώντας τελικά τη Θεία Αρμονία που ο Θεός προόριζε για τη δημιουργία Του.